Την κατάργηση του ΑΤΑΦ Κατσικά προβλέπει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματο που δημοσιοποιήθηκε από το Αρχηγείο τη Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο τη ολοκλήρωση τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Η κατάργηση του ΑΤΑΦ δεν αποτράπηκε τελικά παρά τι αντιδράσει που είχαν εκδηλωθεί σε τοπικό επίπεδο, κυρίω από το Δήμο Ιωαννιτών και τη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδα. Η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωσή τη καλεί την πολιτική ηγεσία να αναθεωρήσει την απόφασή τη επισημένοντα. Από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση η Δημοτική Αρχή για το ενδεχόμενο κατάργηση του ΑΛΦΑΤΑΒ και όλο το διάστημα που ακολούθησε, επεδίωξε με μία σειρά από ενέργειε να πείσει την ηγεσία του Υπουργείου και τη Ελλάδα για την αναγκαιότητα διατήρησή του. Υπήρξαν, τονίζεται, αλλεπάλληλε έγγραφε και προφορικέ επικοινωνίε του Δημάρχου και είναι γνωστό πω ο Δήμο προσέφερε τη δυνατότητα να στεγαστεί δωρεάν το ΑΛΦΑΤΑΒ στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά. Να σημειωθεί μάλιστα συνεχίζει η ανακοίνωση πως εγγράφος ζητήθηκε δύο φορές χωρίς να δοθεί απάντηση να δοθούν κατευθύνσεις από την ελληνική αστυνομία για το πώς επιθυμεί να διαμορφωθεί ο χώρος ώστε ο Δήμος να αναλάβει με δικά του χρήματα την εκτέλεση των εργασιών. Παρά του αρχικού σχεδιασμού, συνεχίζει για την κατάργηση του ΑΛΦΑ Κατσικά υπήρξε η αίσθηση πω τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε το προσφυγικό και η ύπαρξη του κέντρου προσφύγων στον Κατσικά ήταν ένα επιπλέον λόγο και μάλιστα ισχυρό που λογικά θα έπρεπε να επιβάλλει την αλλαγή του σχεδιασμού. Έστω την ίστατη στιγμή, η Δημοτική Αρχή ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και τη Ελλά να αναθεωρήσουν την απόφασή του κατά λίγη ανακοίνωση τη Δημοτική Αρχή. Ο αρμόδιο αντιδήμαρχο τη Δημοτική Ενότητα Παμβότητα, Γιώργο Βίνη, από την πλευρά του, τόνισε ότι η ηγεσία τη Ελληνική Αστυνομία αγνοεί προφανώ εσκεμένα τι νέε συνθήκε που διαμορφώθηκαν στην περιοχή με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενία Προσφύγων. Κατά την εκτίμησή μα, όταν συζητάμε και λέμε ότι θα αποτελέσει ένα, ένα αποτέλεσμα θα προέρχεται από, ύστερα από διαβούληση που υποθέτει κάποιο διάλογο. Εμείς από την πρώτη στιγμή από πέρυσι το 2015 τον Νοέμβριο που κληθήκαμε επίσημα σαν Δήμος να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτή την πρόταση που ερχόταν τότε για την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Κατσικά λοιπόν τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος όπω γνωρίζουν όλοι, παρασταθήκαμε και καταθέσαμε τι απόψει του Δήμου Ιαννητών και κατ' επέκταση όλων των δημοτών και ειδικότερα τη τοπική κοινωνία εκεί του Κατσικά και των άλλων χωριών και άλλων κοινοτήτων, διότι αφορά 40 κοινότητε το αστυνομικό τμήμα του Κατσικά. Αναφέρεται σε 40 κοινότητε. Έχει την, στην ευθύνη του 40 τοπικέ κοινότητε και εκτό Δήμου Ιαννητών. Είπαμε τι απόψει μα και μπήκαμε στη διαδικασία. Ε, αυτή με τα επιχειρήματα, νομίζω τα ακλόνητα επιχειρήματα τα οποία υπήρχαν από την πλευρά της τοπικής κοινότητας, όπως ήταν η έξαρση της εγκληματικότητα, η... το αίσθημα ασφάλειας, ο περιορισμός του αισθήματο ασφάλειας, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα η κατάργηση αυτού του αστυνομικού τμήματος σε συγκεκριμένη περιοχή. Η έξαρξη του προσφυγικού είχε αναφερθεί τότε όπως και ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων, προσώπων, μαθητών, σχολείων, λυκείων, γυμνασίων στην περιοχή, όπου εποπτεύονται και επιτηρούνται αυτή τη στιγμή από το αστυνομικό τμήμα Κατσικάς. Η... Πιστεύαμε ότι μετά από δύο αλλεπάλληλες επιστολές που έστειλε, απέστειλε ο Δήμαρχος Ιωαννητών προς το Υπουργείο, ότι θα υπήρχε κάποια στιγμή μια απάντηση έστω με κάποια επιχειρήματα να μας αποκρούσουν τα δικά μας, τις δικές μας προτάσεις. Μέχρι σήμερα καμία απάντηση δεν έχει έρθει στο Δήμο Ιωαννητών από το Υπουργείο. Τουλάχιστον είχαν μια υποχρέωση έστω διαδικαστική να δώσουν μια απάντηση. Ούτε αυτό δεν έκαναν. Ούτε αυτό μέχρι σήμερα. Και το μόνο που έρχεται, το μόνο λοιπόν το οποίο αποφάσισαν ήταν να δούμε στη δημοσιότητα αυτό το προεδρικό διάταγμα όπου εμένουν στην κατάργηση του αστυνομικού τμήματος του Κατσικά αγνοώντας παντελώς τις νέες συνθήκες και τις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή με την εγκατάσταση του καταβλισμού των προσφύγων. Όλοι γνωρίζουν και οι κύριοι που διευθύνουν την ελληνική αστυνομία τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή από την έλευση και παραμονή των ανθρώπων αυτών, των προσφύγων, στον καταβλισμό. Περιμένω ακόμα και τώρα, έστω και αυτή τη στιγμή, να πάρουν θέση. Γιατί δεν έχει πάρει κανένας θέση μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι, οι βουλευτές του νομού Ιωάννινων. Δεν έχει πάρει κανένας θέση. Δεν έχουν αυτή άποψη. Τι έχουν πολιτικό κόστος. Το πολιτικό κόστος δηλαδή θα μπει μπροστά από την ασφάλεια της περιοχής να πάρουν συγκεκριμένη θέση όλοι οι βουλευτέ του νομού Ιωαννίνων. Γιατί μάλλον στο Υπουργείο δεν αντέχουν να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου αστυνομικού τμήματο.